Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο της σειράς μου Explain Tutorials στα ελληνικά. Σήμερα θέλω να σας δείξω πώς μπορείτε να πετάξετε το TOLIS α319 όπως εξάλλου λέει και ο τίτλος του βίντεο. Και σε γενικές γραμμές θα σας δείξω αυτά που λέει το αγγλικό εγχειρίδιο. Μπορώ να πω ότι το TOLIS έχει από τα καλύτερα εγχειρίδια από όλα τα αεροσκάφη που μπορείτε να αγοράσετε για το X-Plane. Αλλά όπως και στα προηγούμενα βίντεο, εγώ θέλω να απευθυνθώ σε όλο αυτόν τον κόσμο που ίσως έχει λίγο πρόβλημα με τα αγγλικά και δεν μπορεί να καταλάβει κάθε λεπτομέρεια. Γι' αυτό λοιπόν είμαι εγώ εδώ. Σήμερα θα κάνουμε μια πτήση με το αγαπημένο μου αεροσκάφος αυτή τη στιγμή για το X-Plane, το TOLIS α319. Θα ξεκινήσουμε από την Φραγκφούρτη. Βλέπουμε εδώ στο βάθος πίσω το ωραίο το skyline της Φραγκφούρτης και θα είναι αρκετά σύντομη η πτήση. Θα προσγειωθούμε στην Στουτκάρδη. Σε αυτή την πτήση λοιπόν θα κάνουμε ό,τι λέει και το εγχειρίδιο στο flight tutorial και ίσως βολέψει να σας δείξω και ένα-δύο άλλα κολπάκια που κάνω προσωπικά μόνος μου. Το tutorial αυτό είναι ένα cold and dark tutorial, οπότε θα μάθετε και πώς να κάνετε εκκίνηση το αεροσκάφος. Οι διαδικασίες που θα δείτε για να βάλετε μπρος αυτό το αεροσκάφος δεν είναι υποχρεωτικά αυτά που κάνει και ένας πιλότος όταν ξεκινήσει το σκάφος. Εγώ βρήκα έναν δικό μου τρόπο, έναν σύντομο τρόπο που το χρησιμοποιώ όπως και τότε και στο Zippo για να μπορώ να πετάξω γρήγορα online επειδή δεν έχω πολύ χρόνο. Οπότε αυτό που θα δείτε από μένα είναι ένας πολύ καλός τρόπος να το κάνετε γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς πολλά μπερδέματα, χωρίς φυσικά checklist και χωρίς fire checks και όλα τα άλλα που αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή την πτήση. Λοιπόν, πριν καν συζητήσουμε για την πτήση και για το πώς θα βάλουμε μπρος στο αεροσκάφος, θέλω να σας υπενθυμίσω να κάνετε ένα profile στα settings σας, στα settings του μοχλού. Θέλω να κάνετε ένα profile όπως σας είχα δείξει και στο TOLIS μέσω του Manage Profiles, Create New Profile και να διαλέξετε μετά αυτό που κάνατε το profile και να το συνδέσετε με το αεροσκάφος που θα πετάξετε. Στη δικιά μας περίπτωση το δικό μου profile λέγεται TOLIS. Το έχω επιλέξει εδώ για το TOLIS. Και αφού έχετε κάνει αυτό το profile, πατάτε στα Control Sensitivity και κάνετε ακριβώς αυτές τις ρυθμίσεις. Είναι αυτές οι ρυθμίσεις που λέει και το εγχειρίδιο. Θέλω να τονίσω ότι αυτοί που ξέρουν την παλιά έκδοση του εγχειρίδιου, κάποτε στο Control Response είχαμε 51, 50 εδώ. Τώρα πλέον στην νέα έκδοση είναι όλα στο 0, όπως και Stability Augmentation. Κάνετε το και εσείς αυτό πριν την πτήση. Πέρα από αυτό, φυσικά μπορείτε να ρυθμίσετε το μοχλό σας για το TOLIS όπως τον χρειάζεστε εσείς. Θεωρώ το πιο βασικό είναι να βάλετε ένα κουμπάκι για το ICS. Το ICS θα σας δείξω τώρα είναι το μενού του TOLIS. Εδώ βλέπετε πατώντας το 9, εγώ ανοίγω αυτό το μενού. Και στην ουσία αυτά για τις γενικές ρυθμίσεις του X-Plane. Ωραία λοιπόν, βρισκόμαστε τώρα εδώ στο πάρκινγκ. Ακόμα δεν έχει μπει κανένας στο αεροσκάφος. Είναι 5 ώρα τα χαράματα local time. Ας έρθουμε λίγο πιο κοντά. Βλέπουμε το ωραίο μας αεροσκάφος. Και για να πούμε μέσα θέλω να φωνάξω λίγο τα ground handling μου. Θέλουμε αυτή τη στιγμή να έρθει προς το παρόν μόνο μια σκαλίτσα για να μπορούμε να μπούμε μέσα. Πέρα από αυτού θα φωνάξουμε και την GPU και κάνουμε drive up. Αυτό είναι καθαρά πράγμα για ομορφιά, δεν χρειάζεται φυσικά να γίνει και δεν είναι υποχρεωτικό καν. Είναι ένα extra plugin της JAR. Εμένα μου αρέσει να τα χρησιμοποιώ επειδή μου κάνει να νιώθω ακόμα λίγο πιο μέσα στην εξομοίωση. Βλέπετε Gold Air Handling πλέον δουλεύει και στη Φραγκφούρτη από τότε που το Fraport ανέλαβε στην Ελλάδα. Κάνανε μια κρυφή σύμβαση
όσο το gold handling να κάνει το ground handling στα γερμανικά φραπόρτα αεροδρόμια. Πλάκα κάνω φυσικά, μην νομίζετε και τα πείτε κάπου ότι όντως έτσι έγινε. Λοιπόν, ακούσατε πιο μπροστά το ICS του Tollis, είναι το μενού του. Εγώ το έχω βάλει σε ένα κουμπάκι στο μοχλό μου, αλλά για αυτούς που δεν έχουν κουμπάκια μπορείτε και άνετα μέσω plugins Tollis Open ICS Screen να ανοίξετε το Tollis Interactive Simulation Control System, in short Tollis, ICS. Μπερδεύτηκα για λίγο. Όταν χρειαστεί στην πρόοδο της πτήσης θα σας εξηγήσω κάθε μάσκα τι κάνει ακριβώς και θα χρησιμοποιήσουμε αυτά που μας προσφέρει. Για αυτή τη στιγμή θέλω λίγο να σας δείξω ρυθμίσεις που θα κάνετε πριν την πρώτη πτήση σας που πρέπει να γίνουν, που τις θεωρώ εγώ βασικά βασικές. Ξεκινάμε στα Audio και Visual Settings. Εδώ στην αριστερή πλευρά θα δούμε τα Component Volumes. Μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις ακριβώς έτσι όπως έκανα και εγώ. Κάποτε μου τις είχε δημοσιεύσει ο Βασίλης από το γκρουπάκι Explain Greece στο Facebook και θεωρώ ότι είναι οι πιο καλές ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε για να έχετε το τέλειο ήχο με το Tollis. Το Master Volume εδώ πάνω μπορείτε να το βάλετε φυσικά εσείς όπως θέλετε ανάλογα με τα ακουστικά σας. Πέρα από τα Sound Settings έχουμε και κάποια Visual Settings. Δεν είναι τίποτα τρελό, Engine Type εγώ αφήνω Auto. Αυτό σημαίνει ότι το αν χρησιμοποιείτε κινητήρας IAE ή CFM το κάνει control το library, δηλαδή το skin που έχω. Εμένα τώρα αυτό που βλέπετε πίσω του Crow της Ολυμπιακής έχει CFM τουρμπίνες, οπότε θα διαλέξει μόνο του το σκάφος Engine Type CFM. Ξέρετε εδώ πατήσω, βλέπετε IAE και CFM. Εδώ έχουμε κάτι εφέ για την αντάκλαση που κάνει το τζάμι μέσα από το πιλωτήριο και τα display. Εδώ αυτά τα αφήνουμε όπως είναι, βασικά μπορείτε να τα αντιγράψετε και αυτά ένα προς ένα. Τα πιο βασικά είναι να σας δείχνει το εφέ βροχής στα τζάμια, να έχετε ενεργοποιημένα τα καινούργια particle effects του X-Plane και φυσικά το AviTap ενεργό για την πτήση μας. Για να μπορείτε να το ενεργοποιήσετε φυσικά εννοείται ότι πρέπει να το έχετε κάνει εγκατάσταση πρώτα γενικά στο X-Plane σας. Κλείνουμε με κάτι πολύ βασικό, είναι το Refresh PFT Every X Cycles. Το X είναι το νουμεράκι που βλέπετε εδώ πέρα. Δεν θέλω να σας εξηγήσω τώρα τι θα πει Cycle που σημαίνει βασικά κύκλος, αλλά τα display που βλέπετε ανανεώνονται ακριβώς με κάθε τέτοιο κύκλο και ανάλογα με αυτό το νούμερο λέει π.χ. ότι η ανανέωση των πληροφοριών που βλέπετε στο PFT θα γίνει κάθε δεύτερη φορά που περνάει το code, δηλαδή ο κώδικας, κώδικας λέγεται, δεν ξέρω, ναι, τέλος πάντων το source code που κάνει την ανανέωση. Όσο πιο χαμηλό αυτό το νούμερο τόσο πιο πολύ κοστίζει frames, αλλά είναι, φαίνονται πιο καθαρά και πιο ομαλά τα display σας όταν κουνιούνται. Αν το ανεβάσουμε αυτό κερδίζετε frames, αλλά αν πάτε πέρα από το 6, αυτό φυσικά σε κάθε έναν είναι λίγο αλλιώς, εγώ έχω διαπιστώσει ότι μετά το 6 και μετά αρχίζει και κολλάει λίγο το display και δεν το συνιστώ. Οπότε για μένα το καλύτερο είναι το 2. Όσοι νομίζετε ότι θέλετε να κερδίσετε λίγα frames παραπάνω πάτε και μέχρι το 6. Όταν δείτε ότι κολλάει το display το κατεβάζετε λίγο και τα λοιπά. Save the settings λοιπόν να είναι αποθηκευμένα και βλέπουμε δύο άλλα ασήμαντα μενού τώρα για αυτή την πτήση. Είναι μία το add-ons. Εδώ πέρα απλά μπορείτε να ενεργοποιήσετε το sound pack για το IAE τουρμπίνες. Εγώ το έχω αγορασμένο, γι' αυτό είναι και ενεργό αυτή τη στιγμή. Εσείς αν δεν το έχετε αγορασμένο, δεν θα το έχετε και εδώ μέσα. Και αν το αγοράσατε, πρέπει να το κάνετε εδώ μέσα ενεργοποίηση. Απλά βάζετε το κλειδάκι, activate κτλ. Έχουμε το fault scenarios που δεν θα τα δουλέψουμε.
Εδώ πέρα μπορείτε και βάζετε μέσω Add New Fold μια βλάβη στο σκάφος σας κατά τη διάρκεια της πτήσεως. Ή απλά ενεργοποιείτε το Random Folds που θα πει ότι θα ενεργοποιεί βλάβες κατά τη διάρκεια της πτήσης όποτε θέλει, ό,τι θέλει και σίγουρα στην πιο ακατάλληλη στιγμή για σας. Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ καθόλου αυτά. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ έχουμε position μετά, aircraft configuration μετά, ground services σε λίγο. Παραμένει το settings και actions, εδώ απλά θα δούμε κάτι πληροφορίες για την έκδοση του σκάφους, μπορούμε να κάνουμε quick align κτλ. Δεν θα σας τα δείξω επειδή δεν τα χρησιμοποιώ. Εδώ δεξιά είναι ενδιαφέρον. Βλέπουμε startup type πρέπει να είναι cold and dark για να είναι όντως σκοτεινό και κρύο το πιλωτήριο όπως μας αρέσει να ξεκινάμε το σκάφος. Έχω ενεργοποιήσει το override X-plane start setting. Αυτό απλά σημαίνει ότι ανεξάρτητα στο X-plane, στο μενού του X-plane που διαλέγουμε ποιο σκάφος θέλουμε να πετάξουμε, ξέρετε έχει ένα tick και στο tick εκεί πέρα διαλέγουμε αν θέλουμε οι τουρμπίνες να είναι ήδη ενεργοποιημένες είτε όχι. Αν αυτό το override είναι ενεργοποιημένο όπως σε μένα, θα παραβλέψει το τόλις αυτές τις ρυθμίσεις και θα βάλει force αυτό το startup type. Οπότε σε μένα όποτε και να διαλέξω το τόλις, είτε έχει tick μέσα για turbines είτε όχι, πάντα θα ξεκινάει με cold and dark. Εδώ πέρα ενεργοποίησα κάποια πράγματα που δεν είναι default, βασικά δεν ξέρω ακριβώς ποια ήτανε, αλλά νομίζω ότι είναι το sync barrow settings. Αυτό θα δείτε αργότερα είναι να συγχρονίζονται τα QNH που αλλάζω στον κυβερνήτη, να αλλάζουν και στη μεριά του συγκυβερνήτη. Είναι πιο εύκολο για μένα να μπορούμε, γιατί ξεχνάω, είμαι ξεχασιάρης και κάθε φορά που το αλλάζω στον πιλότο το ξεχνάω στον συγκυβερνήτη μας και γι' αυτό τα έβαλα sync. Θα το δούμε τώρα σε λίγο. Και φυσικά θέλω τα units μου για το QNH να είναι σε 6 Pascal όπως συνηθίζεται εξάλλου στον ευρωπαϊκό χώρο. Και το Airbus είναι ευρωπαϊκό αεροσκάφος, οπότε μια χαρά και εδώ. Όλα τα άλλα μπορούμε και τα αφήνουμε όπως είναι και κλείνουμε το ACS για να το ξανανοίξουμε σε λίγο πάλι. Λοιπόν, βλέπουμε ήρθε η σκαλίτσα μας, η πόρτα είναι κλειστή, τι κάνουμε, πολύ σωστά, ανοίγουμε το ICS. Εδώ στο ICS θα βρούμε το tab Ground Services και στο Ground Services μπορούμε τώρα να ανοίξουμε ή να κλείσουμε τις πόρτες του σκάφους. Εγώ ας ανοίξω τώρα του πιλότου και θα δούμε λοιπόν τώρα ότι ανοίγει του πιλότου λέω η πόρτα από την αριστερή από του πιλότου τη μεριά αλλά η μπροστινή. Όλες οι άλλες παραμένουν κλειστές αλλά αυτό είναι ανοιχτό. Πολύ ωραία, τώρα εμείς μπορούμε να μπούμε το σκάφος μας, ντουκου. Βλέπετε, τι ωραία που μπήκαμε. Ωραία λοιπόν. Πέρα από αυτό, αυτό που χρειαζόμαστε και εγώ συνήθως το έχω πάντα ενεργοποιημένο είναι το external power. Θα μας χρειαστεί βασικά να είναι διαθέσιμο external power, δηλαδή ρεύμα από το GPU. Γι' αυτό θα το ενεργοποιήσουμε. Βασικά θα δείτε. Αν δούμε εδώ πάνω τώρα στο Evo Head Panel, εδώ πιστέψτε με είναι η περιοχή που θα κάνουμε ενεργοποίηση της μπαταρίας και το external power. Αυτό είναι το κουμπάκι του external power, βλέπετε ότι είναι σκοτεινό. Μόλις πατήσω εδώ πέρα external power on, βλέπετε ότι το κουμπάκι αυτό θα μας δείξει available. Ωραία, λοιπόν, και αυτό θα σας προτείνω να είναι πάντα σε εσάς ενεργοποιημένο. Αφήνω λοιπόν το external power, pressure air δεν θα χρειαστούμε σε αυτή την πτήση και γενικά δεν χρειάζεται πολλές φορές. Εκτός αν θέλετε κάποτε να ανοίξετε το κλιματιστικό ή να ξεκινήσετε τις τουρμπίνες χωρίς λειτουργία του APU. Εμείς επειδή σε κάθε πτήση συνήθως ανοίγουμε γρήγορα την APU, δεν θέλουμε εξωτερικό pressure air. Το μενού pushback εδώ πέρα δεν το δουλεύω επειδή έχω το plugin beta pushback και με αυτό κλείνουμε. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ τώρα είναι να ανοίξω και την πίσω πόρτα. Θα φέρουμε και το σκαλάκι για πίσω και θα ανοίξουμε τα cargo
για να φορτώσουν τις βαλίτσες. Τα catering και τα service ήδη γίνανε, είναι πολύ νωρίς και ακόμα πριν έρθει ο πιλότος έχουν γίνει, γι' αυτό δεν χρειάζεται κιόλας. Το tankering, δεν θα το φέρω γιατί κάνει φασαρία. Επιβάτες δεν έχουμε ακόμα. Όλα καλά. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν και εδώ. Και εδώ. Για να δείξουμε μια ματιά προς τα έξω. Α, πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα κάνουν πλέον τη σωστή θέση τους. Μέσα στο πιλωτήριο. Ξαναδιαβεβαιώνω λίγο ότι όλα σας τα είπα και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πολύ σωστά, προς το παρόν είμαστε καλυμμένοι. Ας ρίξουμε μια ματιά στην πτήση μας. Θα χρησιμοποιήσουμε το ολοκένουργιο Navigraph Charts που έχω εδώ πέρα, είναι μια παλιά πτήση. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, απλά πατάμε Flight, New Flight και From SimBrief. Αυτό σημαίνει, επειδή εγώ ούτως άλλως κάθε πτήση την κάνω στο SimBrief, ότι θα φορτώσει το flight plan από το SimBrief και το έχει δει το latest είναι Φραγκφούρτη για Στουτκάρδη. Το πατάω και με φέρνει ήδη στον χάρτη. Σε ενεργοποιήσω και το Moving Maps. Σε λίγο θα εμφανίσει εδώ πέρα το βελάκι που είμαστε εμείς. Βλέπουμε λοιπόν, διάλεξε το σωστό runway, το departure ANEC to Delta. Ερχόμαστε έτσι δηλαδή. Συνεχίζουμε στο arrival Bats 2 Alpha και εδώ πέρα έχει vectors ή δεν έχει επιλέξει ακόμα ένα approach. Οπότε πατάμε εδώ πέρα, μας λέει δεν υπάρχει approach. Εμείς ξέρουμε ότι θα φτάσουμε στο runway 25 ILS σήμερα και το via θα είναι LBU VOR. Ενεργοποιούμε δηλαδή αυτό και μας δείχνει τώρα και το βελάκι. Τώρα αυτό που είναι πάρα πολύ καλό, μπορώ τώρα να πάω να δω το departure ακριβώς πως φαίνεται. Το πατάω δηλαδή, κάνω overlay και πάνω από το χάρτη μου τώρα μου δείχνει και το chart για το departure. Οπότε βλέπουμε έτσι ακριβώς θα γίνει το departure μας και είναι και πολύ ωραίο. Με ενθουσιάζει πάρα πολύ που δώσανε τόσο έμφαση στο να δείχνουν τα charts σαν overlay και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε μετά και στο arrival μας. Βάζουμε το overlay και βλέπουμε τέλεια, πετυχαίνει τα VOR, να και το LBU και εδώ θα γίνει το final approach στην 25. Είδαμε λοιπόν και αυτό τώρα που θα πάει. Το κλείνουμε λοιπόν. Είμαστε στο κρύο και σκοτεινό πιλωτήριό μας και το πρώτο που θα κάνουμε είναι να βάλουμε ρεύμα από τις μπαταρίες. Ανεβαίνουμε στο overhead panel λοιπόν και βλέπουμε ότι δεν βλέπουμε τίποτα. Εγώ χρησιμοποιώ το aviation flashlight. Ου, τέλεια. Και εδώ βλέπουμε bat 1, bat 2. Έτσι είναι πιο καλά. Πατάω on και εδώ on. Βλέπουμε ότι μερικά συστήματα ήδη ξεκίνησαν να λειτουργούν, αλλά φυσικά όχι όλα. Συνεχίζω με το external power που είναι available και το ενεργοποιώ. Τσακ, βλέπουμε τώρα όλα τα συστήματα τροφοδοτούνται σωστά με ρεύμα. Κλείνω το flashlight που δεν χρειάζεται και συνεχίζω πάντα όπως και στο ζύμπο με το overhead panel από στήλη σε στήλη. Λοιπόν, αυτό που πάντα θέλει πάρα πολύ χρόνο και βολεύει να το κάνουμε πρώτο είναι να ξεκινήσουμε το alignment του IRS. Πατάμε λοιπόν σε κέτα 3 nav. Αυτή τη στιγμή τίποτα άλλο δεν μας ενδιαφέρει, δεν βλέπουμε να είναι αναμένο και ένα λαμπάκι. Συνήθως είναι το αντίθετο όπως είναι στο Airbus. Όταν δεν έχουμε κάποια ένδειξη στο Airbus είναι όλα εντάξει και όταν δούμε να είναι φωτάκια αναμένα τότε πρέπει να δράσουμε. Όπως λοιπόν και εδώ στην επόμενη στήλη τη μεσαία, εδώ τελειώνουμε fire checks θα κάνουμε, εδώ υδραυλικά συστήματα,
και βλέπουμε ότι αντλίες καυσίμων είναι off και πρέπει φυσικά να τις ενεργοποιήσουμε και αυτές. Ηλεκτρικά bus είμαστε εντάξει, ενεργοποιήσαμε τις μπαταρίες, δεν ενεργοποιήσαμε external power, δεν θέλουμε τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Εδώ το air conditioning, επειδή δεν έχουμε ούτε τουρμπίνα να τρέχει, ούτε APU να τρέχει, ούτε external pressure air, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτή τη στιγμή. Anti-ice probe window heat και αυτά εξίσου δεν μας ενδιαφέρουν. Και πάμε στο internal lighting. Εδώ μπορούμε να θυμίσουμε την ένταση εδώ πάνω. Το dome light που είναι το φως μέσα στο πιλωτήριο το βάζουμε τώρα λίγο στο bright. Βλέπετε έχει bright, έχει dim που είναι λίγο πιο λίγο και off εντελώς που έχει μαύρη μαυρίλα. Bright λοιπόν. Και εδώ πέρα μπορείτε να αποφασίσετε, αφού φαίνεται καλά, να το βάζω λίγο στο off. Βλέπετε, αν το πατήσω, γίνεται ένα check όλων των ενδείξεων, αλλά μπορώ να διαλέξω και bright και dim. Αν το βάλω στο dim, φαίνεται ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ένταση. Στο bright όμως φαίνονται πιο καλά. Εγώ πάνω το στο bright το έχω. Συνεχίζουμε. Seat belts on ένδειξη. Smoking on ένδειξη auto. Emergency exit lights arm. Και τελειώσαμε εδώ. Το dome light πάλι το βάζω σε bright για να βλέπουμε τι κάνουμε πριν ξεκινήσουμε. Όταν τελειώσουμε με τα internal lights, APU δεν χρειάζεται, απευθυνόμαστε για τα external lights. Το strobe θέλει στο Airbus να είναι auto, αποφασίζει μόνο του δηλαδή το αεροσκάφος πότε να αρχίσει το αναβόσμισμα των φωτών και πότε είναι σταθερά αναμένα. Wing light θα τα ενεργοποιήσουμε επειδή έξω έχει βράδυ, είναι βράδυ ακόμα και ο τεχνικός έξω που θα δει τις τουρμπίνες αν είναι όλα εντάξει θέλει να βλέπει, on λοιπόν. Nav and logo lights 1 ή 2 δεν έχει σημασία επειδή στο Airbus είναι ακριβώς το ίδιο, απλά είναι κάτι σαν backup σύστημα. Φώτα για τάξη και runway δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή επειδή στεκόμαστε. Πολύ ωραίο λοιπόν. Η δεξή στήλη για τώρα δεν μας παρέχει τίποτα χρήσιμο και μπορούμε και ρίχνουμε μια ματιά στο πλέον λίγο πιο ζεστό πιλωτήριό μας. Βλέπουμε εδώ πέρα, τώρα γίνεται όλο πιο πολύ μέρα και δεν φαίνεται, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα υπάρχει κάποιος φωτισμός, έτσι. Αυτός ο φωτισμός μπορείτε να τον κοντρολάρετε μέσω εδώ πέρα, αυτών εδώ πέρα των ροδάκιων. Εδώ μπορείτε εδώ την ένταση στη μέση και γενικά να τη ρυθμίσετε. Τα βάζουμε όλα στο full. Κάνουμε με το mouse wheel λίγο πιο πολύ ένταση στο PFT αυτό. Και εδώ πέρα για το δεύτερο μας έχει δύο σκάλες. Βλέπετε αλλάζει προς και πίσω. Θέλουμε το από πάνω ροδάκι να του δώσουμε πιο πολύ ένταση. Το από πίσω χρειάζεται μόνο αν βάλουμε αργότερα το terrain radar ή το weather radar να μπορούμε να κοντρολάρουμε εκείνο τι ένταση έχει πάνω από αυτό το display. Το ίδιο το κάνουμε και στον συγκυβερνήτη μας και στα δύο SMS display και φυσικά στα FMC μας, MCDU λέγονται στο Airbus. Οπότε ή εδώ bright και dim ή απλά πατώντας το εδώ στο bright. Εμένα το textures που βλέπετε, δηλαδή αυτό το γυαλιστερό εδώ πέρα σε πολύ καλή, σε πιο πολύ τέλεια ανάλυση και τα MCDU μου που φαίνονται τόσο ωραία, είναι ένα πακέτο που μπορείτε να το κατεβάσετε από το xplane.org. Είναι επίσημο, συνιστημένο και από την ομάδα του Tollis. Είναι το texture pack. Κατεβάστε το κι εσείς γιατί αλλάζει τα πάντα και νομίζω ότι είναι απίστευτα ωραίο το cockpit μαζί με αυτό το texture pack. Λοιπόν, το κλείνω αυτό πάλι πατώντας το. Και τι έλεγανε, τα display, τα φώτα τα ανάψαμε. Ναι, ωραία. Ανοίγουμε πλέον και τα ραδιόφωνο μας. 1, 2. Και θα με πιο μπροστά στο overhead panel. Υπάρχει και ένα τρίτο για backup. Ενεργοποιούμε και αυτό. Λοιπόν, πατάμε λίγο να δούμε μια κατάσταση σε αυτό το display. Βλέπουμε ότι τα seatbelts τα έχουμε στην ένδειξη ανοιχτή, no smoke ανοιχτό, park brake είναι set, το TCAS είναι σε standby φυσικά και βλέπουμε ότι το IRS θα τελειώσει, το alignment του IRS θα τελειώσει σε περίπου 5 λεπτά. Επόμενο,
Ξέρετε, είναι τόσο δύσκολο να εξηγήσει κάθε βήμα που κάνει συνήθως στα τυφλά. Εγώ τώρα το ξέρω απ' έξω από το αεροσκάφος και τώρα πρέπει να κάτσω και να δω με το άγχος που έχω ούτως ή άλλως, να μην πρέπει να ξαναξεκινήσω από την αρχή το βίντεο, επειδή το κάνω μόνο κόμματο, να δω τι είναι σωστό, τι δεν, να μην ξεχάσω οπωσδήποτε και φυσικά να εξηγώ κάθε λεπτομέρεια. Οκ, okay, βλέπουμε εδώ πέρα τις πόρτες μας, βλέπουμε ποιες είναι ανοιχτές και ποιες είναι κλειστές. Και ναι, ας ασχοληθούμε λίγο με το flight time μας και με τα βάρη πρώτα απ' όλα. Έχουμε τα charts μας στο Avitab, είναι 29 και πάμε στην σελίδα των βάρων εδώ πέρα, στα weights, ανοίγουμε το ICS και στο aircraft configuration λοιπόν μπορούμε αυτά τα βάρη να τα βάλουμε για να είναι έτοιμο το αεροσκάφος. Έχουμε packs 143, είναι τα passengers. Έχουμε zero fuel whale 57,2 και βλέπουμε ήδη είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό που λέει το flight plan μας, αλλά αν δεν, εσείς καθώς μπορείτε να μετακινήσετε αυτά τα slider, μπορείτε να αλλάξετε το zero fuel whale, γιατί δεν είναι πάντα σωστό το νούμερο. Και πάλι ο Βασίλης, εγώ το χρησιμοποιώ όμως, έχει δημοσιεύσει νούμερα για το Simbrief όταν κάνετε το δικό σας fleet, το πώς ακριβώς πρέπει να βάλετε τα νούμερα για να το Simbrief να σας βγάζει πάντα το σωστό νούμερο και να αντιστοιχεί πάντα με αυτό εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αυτό που πρέπει να κοιτάξετε εσείς όμως με τα βάρη είναι το κόκκινο βελάκι που βλέπετε όταν αλλάζω τα βάρη, αλλάζει και εκείνο, να βρίσκεται πάντα εντός της κόκκινης περιοχής, το μπλε βελάκι, σταυρουδάκι μάλλον, εντός της μπλες περιοχής και το μαύρο εντός της μαύρης περιοχής. Το ένα είναι fuel, το άλλο είναι cargo κτλ. Ναι, βάζουμε λοιπόν τώρα τα cargo έτσι όσο να αντιστοιχούν στα 57,2. Έτσι μας αρκεί και πατάμε Apply these load settings. Πέρα από αυτό έχουμε Block Fuel, οπότε κάνουμε και το Tankering. Fuel είναι 4,6, εμείς έχουμε 5,8, βάζουμε λοιπόν και εμείς εδώ πέρα 4,6 Quick Refuel Defuel. Τέλεια, τελειώσαμε με το aircraft configuration και κλείνουμε το ICS μας. Συνεχίζουμε με το initialization του αεροσκάφους. Φέρνουμε και τα δύο τα MCDU μπροστά, τα θέλουμε τώρα και τα δύο, ερχόμαστε πάλι εδώ στο Avitab για να τα βλέπουμε όλα καλά. Βλέπετε υπάρχει ένα μήνυμα εδώ πέρα, συνήθως και τα δύο, πατώντας clear φεύγει το μήνυμα που σας φέρνει το MCDU, δεν θα φύγει ποτέ το μήνυμα αν δεν το σβήσετε εσείς. Εδώ απλά μας λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει GPS επειδή δεν είμαστε ακόμα aligned. Πώς το θέλει το alignment? Ένα λεπτό περίπου το alignment, οπότε δεν μας ενδιαφέρει ή το διαβάσαμε, πατάμε clear και φεύγει. Initialization λοιπόν, πατάμε init και ας ξεκινήσουμε στην πρώτη σελίδα μας εδώ. Μας λέει από πού για πού πάει το ταξίδι παιδιά, είμαστε λοιπόν στην Φραγκφούρτη και θέλουμε να πάμε στην Στουτγκάρδη. Είμαστε εκεί Ολυμπιακή 288. Έχουμε ένα cost index από 20. Το flight level μας, cruise flight level μας πρέπει να είναι 190 αν δεν κάνω λάθος. 190, πολύ σωστά Γιώργο. 190. Και τώρα κάνουμε το align IRS. Αυτό δεν το πατάμε απλά, εμείς θέλουμε αυτά τα νούμερα συντεταγμένες να αντιστοιχούν ακριβώς στην τοποθεσία του σκάφους μας. Για να δούμε την ακριβέστατη τοποθεσία του σκάφους, παίρνουμε το δεύτερο MCDU, πάμε Data, GPS, Monitor, Click και βλέπουμε τι συντεταγμένες έχει το GPS μας στο σκάφος. Είναι 520, το έχουμε εδώ ήδη, και 834,8. Εδώ διαφέρει λίγο, οπότε το πατάμε. Βλέπουμε ότι έχει βελάκια πάνω κάτω και πατώντας τα βελάκια πάνω κάτω μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το νούμερο.
Αυτό γίνεται και με το πληκτρολόγιο με τα βελάκια πάνω κάτω, οπότε το βάζουμε εδώ στα 32,8 και όταν τα νούμερα αυτά αντιστοιχούν ακριβώς με αυτά στο GPS position, πατάμε Align IRS. Τελείωσε και αυτό τώρα και μπορούμε και το δεύτερο MCDU να το κλείσουμε για τώρα. Το initialization μας δεν τελείωσε, υπάρχει δεύτερη σελίδα. Αυτό το βλέπω επειδή υπάρχει εδώ πάνω δεξιά τα βελάκια αριστερά και δεξιά, δηλαδή πατώντας αριστερά και δεξιά βλέπουμε ότι υπάρχει και άλλη σελίδα. Αυτό επίσης γίνεται μέσω του πληκτρολόγιου. Και για να ξέρουμε αυτά τα νούμερα τι πρέπει να μπει εδώ μέσα, ξανανοίγουμε το ICS. Στο Aircraft Configuration λοιπόν που βρισκόμασταν πριν λίγο, βλέπουμε ότι έχει το Zero Fuel Whale Center of Gravity Percentage που είναι 28,6 και το Zero Fuel Whale που είπαμε ότι είναι 57,2. Αυτά τα νούμερα ακριβώς θα του ταΐσουμε τώρα στη δεύτερη σελίδα του Initialization. Πατάμε 28,6/57,2. Το block fuel μας είναι 4,6. Βλέπουμε το alignment ολοκληρώθηκε, μας φαίνει το μήνυμα GPS primary, πατάμε clear για να φύγει. 4,6 λοιπόν το block fuel μας και ξεκινάει ο υπολογιστής να κάνει την αριθμητική του και κάνει το init fuel prediction, πόσο fuel θα κάψουμε, καύσιμα δηλαδή και τα λοιπά. Αφού έγινε το initialization του σκάφους, θα συνεχίσουμε και βάζουμε το flight plan μας, δηλαδή τα waypoints που έχουμε δει και στα charts μας, γιατί βλέπουμε κάθε waypoint είναι συνδεδεμένο με κάποιο δρόμο, αεροδρόμο, airway, και ακριβώς αυτό τώρα θα το περάσουμε ένα προς ένα στο MCDU του αεροσκάφους. Ωραία λοιπόν, βλέπουμε εδώ είναι ήδη το route μας και για να μπορούμε να τα βάλουμε αυτά τα waypoints πάμε στο flight plan και ξεκινάμε από πάνω που βλέπουμε ότι είναι το αεροδρόμιο αναχώρησης και βλέπουμε εδώ κάτω τελειώνει το flight plan με τον τελικό προορισμό μας. Ανάμεσα λέει discontinuity επειδή δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα από αυτά τα δύο και εμείς αυτή την discontinuity που λέει θα την γεμίσουμε τώρα έτσι ώστε να μην υπάρχει τίποτα ανάμεσα από τα δύο αεροδρόμια. Πατάμε για να βάλουμε το departure που είναι ανέκει 2 delta. Πατάμε στο EDDF, μας λέει ήδη departure. Διαλέγουμε το διάδρομο 07 right και διαλέγουμε ανέκει 2 delta. Μπήκαν μέσα, δεν υπάρχει transition, δεν υπάρχει βία, όλα εντάξει. Πατάμε insert. Εξάλλου στο chart το έχουμε δει. Ας το ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Αυτό το tutorial είναι για το TOLIS και όχι για το πώς θα διαβάζουμε charts, αλλά θα δούμε εδώ πέρα το chart μας. Δεν υπάρχει κάποιο via ή κάποιο άλλο transition και βλέπουμε ότι είναι απλά καθαρά αυτό το navigation. Ωραία λοιπόν, επιστρέφουμε στο σκάφος, πατάμε insert και μας γυρνάει πάλι πίσω στο μενού flight plan. Βλέπουμε εδώ στο display, είδατε, το πατάω και ανοιγοκλίνει, μπορώ να ανοίξω όσα θέλω και να τα μεταφέρω όπου θέλω παρεπιπόντως. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα ήδη άρχισε και μας έβαλε κάποια waypoint που ανήκουν στο ανέκει του delta departure. Λογικά αυτό το departure θα καταλήξει στο waypoint ανέκει, οπότε με τα πελάκια αυτά κατεβαίνω κάτω και βλέπω, ναι, εδώ το τελευταίο waypoint που μας χωρίζει με τη σιτκάρδη είναι το ανέκει. Για να μπορώ να βάλω τώρα το airway και το επόμενο waypoint θα χρειαστεί να πατήσω το ανέκει και να βάλω airways, επειδή ξέρω ότι μετά το ανέκει έρχεται ένα airway. Airway λοιπόν via Yankee 163 για Νέκλο. Μπήκε. Τώρα θέλουμε ένα waypoint από Yankee 171 για income. Ωραία. Τώρα βλέπετε υπάρχουν άλλες τρεις καινές θέσεις. Αν ολοκληρώσετε και τις τρεις θέσεις επειδή το flight plan είναι πιο μεγάλο, θα πρέπει αναγκαστικά να πατήσετε return και
ας πούμε τώρα, για να μπορείτε να τα δείτε και να μην μπλοκάρετε κάποια στιγμή, ας πούμε κάθε γραμμή μέχρι τώρα την γεμίσαμε με waypoint και via και είμαστε αναγκασμένοι να πατήσουμε return. Πατάμε λοιπόν return και φτάνουμε ακριβώς πάλι στο μενού του flight plan μας, με τη μόνη διαφορά ότι αυτά μέχρι τώρα που βάλαμε τα waypoint μπήκανε και αυτά στο flight plan μας. Βλέπετε λοιπόν, και όπως τα έλεγε μόνο ανέκει, τώρα πλέον λέει και τα airways και τα γενναία waypoints που προσθέσαμε. Στο συγκεκριμένο flight plan εδώ πέρα βλέπετε ότι κάθε waypoint είναι συνδεδεμένο μέσω ένα airway. Βλέπετε, November 850, Yankee 171. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν υπάρχει airway να συνδέει το ένα waypoint με το άλλο και είναι το λεγόμενο direct. Για να βάλετε direct waypoint δεν χρειάζεται να μπείτε μέσα στο airways menu και μπορείτε να το κάνετε απευθείας από εδώ πέρα. Αν δηλαδή τώρα εγώ από το income θέλω να κάνω direct στο Kilo Rover Hotel, θα μπορούσα να δω να το πατήσω και απλά εδώ που είναι discontinuity να το προσθέσω και βλέπετε μπαίνει κατευθείαν. Ωραία. Εμείς μόνο απλά να ξέρετε πως μπαίνουν τα direct, έτσι. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε να το κάνουμε ακριβώς όπως είναι το flight plan μας, οπότε κάνουμε clear και βγάζουμε το waypoint που μόλις βάλαμε. Λοιπόν, από πού ήρθαμε, ναι, γέμισε η σελίδα των airways, ήμασταν αναγκασμένοι να πατήσουμε return και τώρα είμαστε όμως ελεύθεροι να ξαναπροσθέσουμε άλλους 5 waypoints πατώντας απλά το income και μετά πάλι airways. Βλέπετε, ξανααδειασε και μπορούμε να συνεχίσουμε. Ήμασταν στο income, θέλουμε τώρα November 850 για εδώ. Έχουμε μετά ακόμα το Tango 128 για Μπάτσο. Και μετά έρχεται το arrival μας που θα μπει αλλού. Τελειώνουμε δηλαδή με το insert των airways και των waypoints. Πατάμε return και βλέπουμε ανάμεσα από Μπάτσο και EDDS δεν έχουμε κάτι μέσα. Ξέρουμε στη Στουτκάρδη λοιπόν το arrival μας, πατάμε το αργόμα της Στουτκάρδης, πατάμε arrival και λέγουμε τον διάδρομο, εμείς έχουμε το 25 που θα κάνουμε σε ILS. Θα μας ζητήσει το μπάτσο 2α, θα το βάλουμε και αυτό και έχουμε vias διαφορετικά. Όπως είδαμε και πιο μπροστά, διαλέξαμε μέσω του flight plan που κάναμε το LBU via. Ας το δούμε και αυτό λίγο μια που είναι ανοιχτό και μια που μπορούμε. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι εδώ είναι το LBU και το arrival αυτό πάει via LBU για να μπορούμε να πάμε στο runway. Διαλέγουμε λοιπόν από εδώ LBU. Transition δεν έχει, via LBU, insert. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση βλέπετε δεν υπάρχει άλλο discontinuity και κάναμε τα πάντα σωστά. Ανεβαίνω λίγο τέρμα επάνω για να σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε τώρα control το flight plan μας, το flight path μας. Εδώ στο PFD βλέπουμε ότι ήδη ξεκίνησε να το ζωγραφίζει, αυτό δεν μας βολεύει όμως. Πρέπει εδώ πέρα να πατάμε στο plan mode. Μόλις μπείτε στο plan mode διαλέγουμε και εδώ μια σκάλα σε μίλια που μας βολεύει. Να την βάλουμε στα 40. Και τώρα μπορούμε, πατώντας τα βελάκια πάνω κάτω, να πάμε waypoint προς waypoint και να δούμε πού ακριβώς θα μας πάει ο αυτόματος πιλότος. Οπότε, κλικ, 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 να το ανέκει, νέκλο, income, KRH, μπάτσο, LBU και ξεκινάει το approach μέχρι το final approach. Ωραία, τέλεια. Ξαναγυρνάμε τέρμα πάνω. Βασικά μπορείτε να δείτε και εδώ και το go around. Να πάτε στο τέρμα και βλέπετε ότι go around πάει πάλι μέσω LBU. Ας σπάμε πάλι στο πρώτο waypoint που είναι εδώ πέρα και πάμε στο επόμενο βήμα. Για να γίνει ο τέλειος υπολογισμός για το πώς θα γίνει το climb και το cruise με το MCDU, θα βάλουμε τώρα και πληροφορίες ανέμων σε διαφορετικά στάδια της πτήσεως. Έχουμε το στάδιο Climb, οπότε διαλέγουμε ένα οποιοδήποτε waypoint που βρίσκεται
πριν από το top of climb μας, μέσω του Active Sky. Όταν περνάτε το flight plan μπορείτε να δείτε π.χ. μέχρι το top of climb τα waypoints μας. Μπορείτε να πάρετε αυτά εδώ πέρα τα νούμερα για τον αέρα. Εγώ συνήθως αυτά παίρνω, αλλά για αυτοί που δεν έχουν Active Sky μπορείτε να τα πάρετε και μέσω του Simbrief εδώ πέρα. Και τώρα εδώ πέρα μπορώ να πω OK. Θα πάρω αυτόν επειδή είναι πριν το top of climb. Πατάω wind data. Είδατε το δεξί πάτησα αυτή τη φορά και μπορώ να το βάλω τώρα έναν άνεμο πριν το top of climb. Εγώ θα βάλω τώρα 2 ή 3. Και το πρώτο που θα κάνω είναι εδώ πέρα. Είμαστε λοιπόν από το 3.28. Έρχεται με 9 κόμβους στο flight level 09. Ωραία, και βάζω το επόμενο flight level 162. Το χαπερδεύτηκα λίγο με ένα αλλού. Οι άνεμοι πλέον από 279 μοίρες με 6 κόμβους flight level 162 και είμαστε εντάξει. Top of climb δεν μας ενδιαφέρει, το βάζουμε αλλού. Climb winds μπήκανε για τον υπολογισμό. Return λοιπόν, return, και το ίδιο κάνουμε τώρα για ένα waypoint μετά το top of climb, όσο να βάλουμε τα top of climb, δηλαδή cruise winds. Πατάμε το δεξί εδώ πέρα, wind data, και μας λέει ήδη εδώ cruise wind, μας ξέρει ότι το cruise altitude είναι flight level 190 και βάζουμε τώρα ό,τι θέλετε. Εγώ βάζω πάντα top of climb, δηλαδή 249 μοίρες αέρας με 0,8 κόμβους, αλλά θα μπορούσαμε και να βάλουμε από την πρώτη σελίδα τα average που είναι 278.005. Ωραία. Λόγω του ότι είναι πολύ σύντομη η πτήση, θα μπορούσαμε θεωρητικά να βάλουμε και τα descent winds μας, δηλαδή διαλέγουμε απλά ένα waypoint μετά το top of descent μας. Αλλά αυτό κανονικά το κάνετε όταν κάνετε την προετοιμασία σας για την κάθοδο. Και μπορούμε εδώ πέρα, όχι αφήστε το, δεν είναι αναγκαίο, αλλά ανάλογα με αυτά που κάναμε μέχρι τώρα, έτσι μπορείτε να βάλετε και τα descent wind σας για να γίνει ακόμα πιο ακριβές ο λογαριασμός του descent path σας. Βάλαμε τους ανέμους λοιπόν, κάναμε control του route μας στο plan mode, μπορούμε και γυρνάμε σε arc mode που θα πετάξουμε ήδη, το κλείνουμε και απομένει το πιο βασικό, είναι το performance initialization. Πάμε στο performance page και θέλει τώρα τα στοιχεία για το takeoff. ICS άνοιγμα. Εδώ στα δεξιά για το performance calculation. Flaps config, συνήθως πάντα flaps 1. Μας κάνει τους λογαριασμούς, μας λέει V1 151, V-Rotate 152, sorry, και το άλλο ήταν 152, δεν ξέρω γιατί είδα 151. Οπότε βάζω και αυτό. Ό,τι νούμερο πληκτρολογώ βάζετε, μπορείτε να το βάλετε και μέσω πληκτρολόγιο. Δηλαδή V2 είναι 155, αυτό τώρα το βάλα μέσω πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Ωραία. Έχουμε flaps και THS. Εδώ βάζετε flaps 1, γιατί διαλέξαμε εδώ πέρα το 1, αν διαλέγατε 2 και 3 ανάλογα. Οπα. Πατάμε το slash επειδή βλέπουμε ότι διαχωρίζεται με αυτό το slash και θέλει το νούμερο εδώ πέρα. Uniform, αχ, γιατί το ξεχνώ έτσι, αχ, αυτό το άγχος ρε παιδιά. Και είναι πανεύκολο, κοίτα, θα σκάσω τώρα. Δεν μπορώ, μετά θα μου έρθει σίγουρα. Λοιπόν, uniform, πάρε, τι είναι το P τώρα, θα τρελαθώ. Πανεύκολο. 0,2 και το κάνουμε insert πατώντας το κουμπί. Flex to temp είναι 65, αυτό είναι για να μην πρέπει να βάλουμε το μοχλό, όχι το μοχλό, τις μανέτες του
throttle τέρμα μπροστά. Έτσι ξοδεύουμε άδικα καύσιμα. Εμείς θέλουμε να έχουμε τόσο throttle όσο χρειάζεται να γίνει η τέλεια απογείωση. Γι' αυτό θέλει και ο υπολογιστής αυτό εδώ πέρα, το flex to temp. Και τελείωσε το take-off preparation performance take-off, δηλαδή. Κλείνουμε το ACS, κλείνουμε και το MCDU. Πριν το take-off βάζουμε το take-off εδώ πέρα και τα flight plan στα δεξιά, έτσι είναι συνηθισμένα. Και τώρα μπορούμε και συνεχίζουμε με τι θα συνεχίσουμε, τα έχω σαν λίγο, ναι, συνεχίζουμε απλά με την προετοιμασία. Υποθέτουμε ότι πλέον όλοι μπήκανε στο αεροσκάφος, μπαίνουνε, τα cargo μπήκανε, οπότε μπορούμε να κάνουμε εκκίνηση της APU. Με το master switch ανοίγει, πατάμε και το start κατευθείαν, δεν πειράζει. Το display εδώ πέρα κάτω άλλαξε και πλέον θα δούμε ότι θα ξεκινήσει N1 στην APU και κάποια στιγμή θα μας φέρει εδώ πέρα APU available, να ξέρουμε ότι υπάρχει ρεύμα. Όσο γίνεται αυτό, παίρνουμε το ground handling, όχι, κλείνουμε τις πόρτες μας, πήγαν όλοι μέσα, πατάμε close και διώχνουμε το ground handling μας. Έφυγες. Έξω μια ματιά. Βλέπουμε οι πόρτες δεν τις προλάβαμε να κλείνουν, αλλά τώρα μόλις κλείσανε. Φεύγουνε, πολύ ωραία. Βλέπετε εδώ και ωραία το nav light είναι ανοιχτά. Εδώ δεν είναι strobe, είναι μόνιμα ανοιχτά τα λαμπάκια. Πολύ ωραία. Ωραία. APU available λοιπόν. Εδώ το χάσαμε δυστυχώς. Κανονικά κατά τη διάρκεια του startup της APU βλέπουμε και το ανάλογο screen. Θα σας δείξω τώρα σε λίγο κάτι άλλο. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει APU available. Αφού υπάρχει η APU και τροφοδοτεί το σκάφος μας με ρεύμα, μπορούμε και αποσυνδέουμε το external power. Διώχνουμε και μέσω ground services το external power μας, βλέπουμε ότι δεν είναι άλλο available. Και αυτό που θέλω να σας δείξω πιο μπροστά, εδώ πέρα, μπορείτε μέσω αυτών των κουμπιών να αλλάξετε τα συστήματα που βλέπετε και παρακολουθείτε σε αυτό το display. Πιο μπροστά ήμασταν ακριβώς εδώ, APU, και βλέπετε ότι ανέβηκε τώρα πλέον και έχουμε όλα να τρέχουν σωστά. Περνάμε λοιπόν στο κανονικό. Βλέπουμε ότι κλείσανε και οι πόρτες. Πολύ ωραία. APU τρέχει. Ανάβουμε και το APU bleed να ξεκινήσουν να δουλεύει. Να είμαστε έτοιμοι για τις, κίνηση των κινητήρων και για να τροφοδοτηθεί και με αέρα το κλιματιστικό. Ρίχνουμε μια ματιά στα charts για να δω κατά πού πρέπει να κάνουμε pushback. Δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε πολύ ωραία. Οπότε face north και θα έρθουμε μετά να κάνουμε τάξη από εδώ για εδώ κάτω. Πολύ ωραία. Με το άλλο chart από κάτω τι έλεγε, taxi chart. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ήμασταν εδώ, facing north. Και μέσω σχέρα, το βλέπω καλά, θα έρθουμε στο holding point εδώ κάτω. Ωραία. Περνάω και αυτό πάλι, βάζω πάλι το airport, να έχουμε το moving map, γιατί εγώ τα χάνω λίγο. Ναι, pushback facing north. Να παίρνω το better pushback. Και τώρα, πού είναι north τώρα, προς εδώ. Τόσο πως ανατολισμός μου και μαζί με αυτό το άγχος. Ground to cockpit. Plan acknowledged. Call me through the menu when you're ready. Είμαστε ready.
Τον φωνάζουμε. On to cockpit. Toes driving up. Να και το pushback. Τσάκ μας. Μπορώ να αλλάξω εδώ πέρα, νομίζω. Tuck cap view. Τέλεια. Δεν το κάνω ποτέ αυτό, τώρα το είδα, όπα. Τέλος πάντων, οκ. Α, δεν την είχα διώξει την APU. Παιδιά, την είχα διώξει. Φύγει λοιπόν, μάλλον την ξέχασα. Ναι, πάτησε το καλώδιο τώρα. Με μια καλή πλάβη. Λοιπόν, θα δούμε τώρα σε λίγο ότι θα συνδεθεί με το μπροστό τροχό. Set parking brake. Ήδη είναι set το parking brake. Και τώρα καθώς μπαίνει, βλέπετε ότι ήρθε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, το μήνυμα που μας λέει ότι είμαστε συνδεμένοι με το pushback chuck. Περιμένουμε ακόμα λίγο για να συνεχίσουμε με το pre-flight configuration. Με σηκώνει τώρα όπως το βλέπουμε σιγά σιγά. How connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Λοιπόν, release parking brake. Και θα ξεκινήσει με το pushback. Starting pushback and you may start the engines. You may start the engines, οπότε επιτρέπετε να ξεκινήσουμε τις τουρμπίνες και θα κάνουμε αυτό. Ignition λοιπόν σε start. Ξεκινάω τουρμπίνα 2. Φυσικά πρέπει να είναι το APU bleed ανοιχτό, αλλιώς δεν θα ξεκινήσει τίποτα. Βλέπουμε ότι το display πάλι άλλαξε επειδή δουλεύει στο σύστημα αυτό αυτή τη στιγμή. Ακούμε ότι παίρνει μπρος ο δείξης κινητήρας μας. Μέχρι να πάρει μπρος βλέπουμε εδώ και το MCP μας. Αλλάζουμε το QNH ανάλογα με αυτό που μας λέει το σύστημα καιρού μας. Είμαστε QNH 1018 και τώρα θα παρατηρήσετε ότι και στον συνοδηγό, θέλω να πω, στην κυβερνήτη θα αλλάξει το νούμερο επειδή έχω το synchronization ενεργοποιημένο. Πέρα από αυτό βάζουμε το altitude, το first climb altitude που θα σας δώσει το ATC. Εγώ αν πετάω offline που είναι λίγες φορές, πάντα βάζω το transition altitude για αρχή που είναι εδώ πέρα 6000. Ακούσαμε το χαρακτηριστικό click που θα πει ότι είμαστε έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε και την δεύτερη τουρμπίνα. Κάνουμε λοιπόν και εμείς ακριβώς αυτό το πράγμα. Κατά τη διάρκεια του pushback και της εκκίνησης της δεύτερης τουρμπίνας μπορούμε να κάνουμε τα speed brake arm όπως χρειάζεται και τα flaps σε take-off configuration που είπαμε 1. Εδώ πέρα βλέπουμε μια ματιά ανάψει κανένα λαμπάκι. Είπαμε όταν βλέπουμε αναμένα λαμπάκια συνήθως είναι πρόβλημα. Μας είναι όλα καλά. Βλέπουμε Gen 1 fault. Είναι επειδή ακόμα δεν ξεκίνησε η τουρπίνα και δεν παρέχει ρεύμα στο σκάφος. Μόλις ακούσει το click θα φύγει και το fault. Περιμένουμε αυτό λίγο. Μόνο για να δείτε ότι δεν σας λέω ψέματα. Βλέπετε, τέλεια. Και αφού δουλεύουν οι κινητήρες πλέον, μπορούμε το APU bleed να το απενεργοποιήσουμε και να κλείσουμε και την APU. Δεν μας χρειάζεται άλλο. Pushback ακόμα δουλεύει. Φύγαμε μακριά από κόσμο και μπορούμε τώρα και το terrain radar να ενεργοποιήσουμε. Operation complete. Please set parking brake. Set parking brake. Και αφού έβαλα το terrain radar δεξιά, πρέπει να βάλω το weather radar στα αριστερά μου. Το weather radar είναι ένα default X-plane weather radar και, και σε μένα για να δουλέψει καλά πρέπει όλα αυτά να τα βάλω σε auto, σύστημα 2 και το PWS και αυτό σε auto. Μετά, αν είμαστε τυχεροί και έχει κακοκαιρία, θα το δείξει στο PFD μας. Ωραία λοιπόν, disconnect. Αφού γίνει disconnect του pushback cup, μπορούμε να βάλουμε και τα taxi light μας σε taxi. Εδώ μπορούμε να δείτε
ακούγεται τα φώτα μας. Πάμε τάξη. Σας το δείχνω και από έξω ότι άνοιξαν τώρα τα φώτα για το τάξη. Tower was disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. I'll see you next time. Have a safe flight. Πολύ ωραία. Τώρα θα φύγει λοιπόν ο κύριος με το pushback tuck. Έκανε καλά τη δουλειά του. Γεια σου φίλε, ώρα καλή. Αφήνουμε το χειρόφρονο και ξεκινάμε το τάξη στον διάδρομο μας. Τσακ. Δίνουμε πολύ λίγο throttle. Βλέπουμε μόλις κάνουμε ξεκίνηση έχει το take off checklist, κάτι σαν checklist. Μας λέει τι δεν κάναμε ακόμα και είναι αναγκαίο πριν κάνουμε το take off. Βλέπουμε auto brake πρέπει να μπει σε max. Δεν τα ξέχασα αυτά, φυσικά τα άφησα επίτηδες για να δείτε ότι υπάρχει αυτό και ότι ό,τι δεν βάλατε είναι μπλε. Take off config θέλει επιβεβαίωση ότι take off config είναι σωστή, οπότε πατάω take off config. Βλέπουμε normal και το μόνο που μας λείπει είναι το cabin check. Οπα, τώρα θυμήθηκα, ξέχασα να κάνω κάτι. Έχω εδώ πέρα το smart cars για να πιάσει την πτήση. Οπα, λοιπόν ένα λεπτό, ξεχάσατε αυτό. Λίγο να πάω stop, αλλιώς δεν παίρνει. Αυτό κάνει κάποιο να το κάνω εκκίνηση πριν ξεκινήσω τις τουρμπίνες. Να δούμε αν δουλεύει τώρα. Α, πολύ ωραία το φίλε. Ο κυβερνήτης και το πλήρωμα σας καλωσορίζουν στη πτήση των ορδιακών αερογραμμών. Παρακαλούμε να τοποθετήσετε τις υπηρεαποσκευές στα ντουλάπια πάνω από τις θέσεις. Για λόγους ασφαλείας, τα μπουκάλια και οι άλλες συσκευασίες πρέπει να τοποθετηθούν μόνο κάτω από την ευθύνοντά σας. Σας ενημερώνουμε ότι οι τεχνολογικές σας συσκευές πρέπει να είναι κλειστές κατά τη διάρκεια της υποδοχής και της προσγείωσης. Λοιπόν, να πούμε τις κυρίες να μιλάνε στα ελληνικά. Λοιπόν, αυτό Smart Cars είναι για μένα. Θέλω την πτήση που θα κάνω να την γράψω, να γράψω τα μίλια που λέμε στην εικονική airline που δουλεύω, γιατί δεν θέλω να πέχαμε η ώρα που δίνω για αυτή την πτήση. Και για να γραφτούν τα μίλια αυτά ακριβώς πρέπει να δουλεύει το Smart Cars που ξέχασα να ενεργοποιήσω. Δεν είναι αναγκαίο φυσικά για να πετάξετε το τόλες και μπορείτε να το παραβλέψετε απλά. Λοιπόν, το μόνο που μας λείπει αυτό που έλεγα πιο μπροστά είναι το cabin check. Αυτό το κάνουμε όπου θέλουμε, όποτε νομίζουμε ότι πρέπει να ειδοποιήσουμε και την crew. Και γίνεται εδώ με αυτά τα κουπιά. Το πατάμε λοιπόν και είναι όλα πράσινα. Δεν έχουμε αναμένο κανένα φωτάκι. Είναι όλα πράσινα. Η θερμοκρασία είναι 12 βαθμούς, αν ήταν κάτω από 10 θα ανοίγαμε όπα, τα anti-ice, wing anti-ice και engine anti-ice και νομίζω δεν ξέχασα απολύτως τίποτα, είναι ένα θαύμα παιδιά, είναι θαύμα, δεν ξέχασα τίποτα να σας εξηγήσω, νομίζω θα πάω πολύ καλά. Πήρε φωτιά και η γλώσσα μου έτσι, βλέπετε βελτιώνομαι. Ας κάνω ένα μικρό cut γιατί αυτά που γράφω θέλω να αποθηκευτούν. Μην κρασάρει ο υπολογιστής ξαφνικά και όλα πήγαν άδικα. Τα λέμε σε λίγο μετά το cut. Να είμαι και πάλι. Το cut έγινε. Τώρα και να πάθει κάτι, τουλάχιστον την πρώτη φάση της πτήσης την έχω στην κάμερα και μπορώ να τη δημοσιεύσω ανεξάρτητα το τι θα γίνει τώρα. Όσο γίνεται τάξη, ξαναρίχνουμε μια ματιά στα συστήματά μας εδώ πέρα. Όλα είναι τάξη, αυτό που πάντα κάνω επειδή συνήθως τα departure τα παίρνω στο χέρι εντελώς. Αυτό θέλω να τα βάζω εδώ στα 10 μίλια, γιατί θέλω να βλέπω κατευθείαν που πάει η γραμμή. Και εδώ μπορώ να τα αφήνω, τα βάζω μια σκάλα παραπάνω όσο να βλέπω παραπάνω waypoints. Δηλαδή, εγώ ρυθμίζω και κατά τη διάρκεια της πτήσεως εδώ πάντα να βλέπω τουλάχιστον το επόμενο waypoint στο PFD μου και εδώ βάζω να βλέπω τουλάχιστον 2-3 waypoints στο μέλλον. Το δείτε όμως και τώρα στην πτήση. Φτάνουμε λοιπόν και στο runway μας.
Παιδιά, το tutorial μου αρέσει τόσο πολύ. Δεν θα είναι το μόνο tutorial που θα κάνω σήμερα αυτό. Σήμερα θα καλύψουμε τα πιο βασικά. Ένα ILS approach. Θα κάνουμε heading, θα κάνουμε τα πιο βασικά. Αλλά να ξέρετε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα tutorial. Θέλω να σας δείξω τι είναι ικανό να κάνει αυτό το πανέμορφο αεροσκάφος. Θα μιλήσουμε για διάφορες διαδικασίες, VOR διαδικασίες, RNAV approach, radial intercept και όλα τα ωραία τα κόλπα που κάνουν να είναι η εξομοίωση τέλεια. Το σκάφος μπορεί πράγματι να σας φέρει σε κάθε ωραία situation και χαίρομαι πολύ που θα συνεχίσω να σας δείξω και άλλα πράγματα. Οπότε κάντε subscribe, πατήστε με ένα like και να χαίρομαι και εγώ ότι ξέρω ότι τα βλέπετε και σας βοηθάνε και χαιρόσαστε και έτσι μου δίνετε πιο πολύ δύναμη για να κάνω και άλλα βίντεο. Αυτά. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Γενικά αυτό το taxi speed εμένα με βολεύει πολύ. Δεν μου αρέσει να τρέχω στους διαδρόμους. Ξάλλου φτάνουμε σε λίγο. Πλέον έχει τόσο μέρα που το dome light μπορώ να το βάλω και off. Δεν χρειάζεται. Φωτισμό τον αφήνω όπως είναι. Μετά, μόλις φτάσουμε στο διάδρομο, θα σταματήσω λίγο στο holding point να κάνουμε κάτι τελευταία πραγματάκια. Μετά από εκεί συνεχίζουμε, κάνουμε align και φεύγουμε κατευθείαν. Δεν θα σταματήσω στο διάδρομο. Ούτως ή άλλως είναι πιο συνηθισμένο όταν παίρνετε το clearance και το takeoff. Κατευθείαν μόλις μπαίνετε να φεύγετε. Αυτό που θα κάνουμε είναι να σμπρώξουμε μετά τη σταθεροποίηση των κινητήρων το μοχλό εδώ που λέει flex temp. Θα ακούσουμε και ένα click. Θα ενεργοποιήσει και τον αυτόματο throttle και θα ρυθμίζει το thrust έτσι όπως έχει λογαριάσει το MCDU μας. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε στην... Παιδιά, ήταν 7 right το departure μας. Ναι, 7 right. Τρόμαξα τώρα. Νόμιζα τα χάσα τελώς. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ πέρα. Τώρα μπορούμε τα taxi lights να τα βάλουμε σε take off lights. Ανοίγω και τα landing lights και τα runway turn on lights. Τα beacon lights... Αχ, βλέπετε, τελικά ξέχασα κάτι. Τα beacon lights τα ανοίγουμε πάντα όταν κάνουμε εκκίνηση των τουρμπίνων. Εγώ τα ξέχασα, τα βάζω τώρα, συγγνώμη. Και αφού ανοίξαμε όλα μας τα φώτα για το take-off, βάζουμε και το squawk. Squawk δεν μας έχει δώσει το online τίποτα, αλλά μπορούμε εδώ πέρα να πατήσουμε TARA, Mode C, δηλαδή το transponder, και για να μπορείτε να βλέπετε τον άλλα σκάφη, είτε είναι IA ή είναι online, θα πρέπει υποχρεωτικά το transponder να το βάλετε σε on, όχι σε auto. Αλλιώς δεν θα δείτε άλλα σκάφη. Είναι πολύ ωραία και είναι κρίμα, επειδή το TCAS δουλεύει πάρα πολύ καλά. Στο take-off βάζουμε το TCAS να είναι σε mode above και μετά στο cruise το έχουμε σε neutral και όταν κάνουμε κάθοδο σε below. Τώρα θέλουμε σε above, ούτως ή άλλως δεν έχει άλλα αεροσκάφη, απλά εγώ σας το δείχνω για να το βλέπετε. Παιδιά, βλέπετε τι ωραία είναι τα textures για το Tollis. Είναι μαγικό πράγμα. Οκ. Clear for takeoff. Και φεύγουμε. Ξέρουμε στο V-Rotate κάνουμε, τραβάμε το μοχλό προς εμάς για να γίνει η απογείωση.
Βάζουμε λίγο throttle, βλέπω να σταθεροποιηθεί στα 40 περίπου. Το ισιώνω και flex to tempo όπως είπαμε, μέχρι να κάνει click. 1, 2. Βλέπουμε εδώ πέρα τα modes ανάψανε, το auto throttle άναψε. Βλέπουμε εδώ πέρα που ότι είναι όλα ενεργοποιημένα, manual flex to temp. Μοχλώ λίγο προς τα μπροστά μέχρι τους 80 κόμβους, τον αφήνω μετά να πάει στο neutral. Και σιγά σιγά πλησιάζουμε V1 που ακολουθεί με V-Rotate και το Rotate τραβάμε το μοχλό μπροστά σε εμάς. Πολύ ωραία, V-Rotate, τραβάμε το μοχλό μπροστά σε εμάς. Ανεβαίνουμε, όπα. Ξέρετε το Active Sky το έχετε σε Realist Mode, είναι πολύ τέλεια. Ανεβαίνουμε όπως πιστεύει και το Flight Director. Πολύ ωραία, Positive Climb, Positive Rate Gear Up. Φτάνουμε 180 κόμβους που είναι και το speed για τα sleds και μπορούμε όταν ξεπεράσουμε 180 να βάλουμε και τα flaps σε ένα. Εδώ μερικά θα πρέπει τώρα να βάλουμε και το τυπάτσο μας, αλλά τώρα δεν πειράζει, ας βάλουμε απλά το map. Εδώ μας άναψε τώρα level climb, οπότε πρέπει να βάλουμε το throttle μας τώρα σε climb. Πολύ καλά, μπήκε μέσα. Εδώ πανέμορφη φούρτη. Οπα, τώρα μην βλέπεις με το παράθυρο πολύ, δεν το έχεις στο χέρι. Μπορούμε τα flaps να τα ανεβάσουμε τώρα, καθώς δεν κάνουμε άλλο τόσο μεγάλο steep climb και δεν πέφτει η ταχύτητα. Φυσικά τώρα, βαρετό για να σας δείξω και λίγο τη Φραγκφούρτη, ενεργοποιούμε πλέον τον αυτόματο πιλότο AP1. Αυτός θα κάνει intercept με το course που διαλέξαμε και τώρα πλέον το σκάφος λειτουργεί εντελώς αυτόματο. Μόλις φτάσουμε τα 6.000 πόδια που τα βάλαμε στο MCP μας, θα κάνει level off το αεροσκάφος, οπότε θα σταματήσει το climb. Συνήθως ήδη τώρα, πριν φτάσουμε τα 6.000, ένας controller ίσως μας έδωσε καινούριο flight altitude να ανεβούμε πιο πάνω. Σε αυτή την περίπτωση απλά ανεβάζουμε και εμείς με το ροδάκι μας το ύψος. Αλλάζουμε τώρα που φτάνουμε το transition level, το QNH σε standard. Ωραία. Και είμαστε μόνοι μας ATC τώρα και λέμε OK. Προς τα πάνω είναι ελεύθερα, έγινε το level off, έτσι, και τώρα που έγινε το level off δίνουμε καινούριο ύψος, ας πούμε flight level 120. Για να κάνουμε ένα managed climb, δηλαδή managed climb θα πει ανάλογα με αυτά που λογάριασε το MCDU σας, πατάμε και όχι τραβάμε. Βλέπετε το τόλις, υπάρχει μία τελίτσα που θα πει πατάμε κουμπί και δύο τελίτσες θα πει τραβάμε κουμπί. Οπότε πατάμε, μπαίνει η βουλίτσα και βλέπουμε εδώ πέρα λέει climb. Τώρα το σκάφος μας θα κάνει climb ακριβώς στο flight level 120. Κατά τη διάρκεια που κάνει αυτό το climb, αν υπάρχει ένα restriction στο MCDU που δεν μας αφήνει να πάμε πάνω από 120 flight level, θα παραμείνει στο restriction επειδή κάναμε managed climb. Αν κάναμε open climb θα το ξεπερνούσε. Πέρα από αυτό, επειδή ξέρουμε δεν υπάρχει controller αυτή τη στιγμή πουθενά και θέλουμε να ανεβούμε ακριβώς στην DC Cruise που βαριάσαμε, πριν φτάσει και κάνει level off το αεροσκάφος, μπορείτε απλά για το νέο ύψος που θα βάλετε να το γυρίσετε με το ροδάκι και να πάτε. Οπότε είπαμε 190 είναι το cruise altitude μας και τώρα δεν χρειάζεται να ξαναπατήσω ή να τραβήξω, θα πάει το σκάφος μέχρι 190. Ωραία λοιπόν, εδώ βλέπουμε άλλαξε από take off σε climb και μόλις φτάσουμε το top of climb point μας. Ωραία, βλέπετε εδώ πέρα τη Robins Mail Shinkarthi. Το μπλε βελάκι εδώ είναι το top of climb μας και το γκρι βελάκι το πίσω είναι το top of descent.
ξεπερνάμε 10.000 πόδια. Αυτό σημαίνει μπορώ τα φώτα πλέον να τα απενεργοποιήσω. Το arm speed brake μπορώ να το φέρω πάλι πίσω. Και βλέπουμε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τα σύννεφα που βλέπετε είναι του Active Sky, τα high quality. Παίρνουμε στο πιλωτήριο. Σε αυτή τη σύντομη πτήση πρέπει να κάνουμε πάντα πολλά. Και σιγά σιγά μπορούμε και το ignition να το πάμε σε normal. Αυτό το normal ίσως μπορείτε να το κάνετε και ήδη αν είναι ενεργοποιημένες τουρπίνες. Εγώ τα αφήνω όμως πάντα, είναι συνήθιο από τα Boeing το ignition σε start. Συνήθως μένει στο start αν έχετε anti-ice αναμένο, δηλαδή πράγματα που τραβάνε ακόμα πιο πολύ ρεύμα. Βλέπουμε τα speed brakes τα βάλαμε όπως πρέπει. Όλα ομαλά. Standard QNH, cruise altitude. Ακόμα κάνει climb. Κάθε φορά που αλλάζει τη φάση πτήσεως, αλλάζει και εδώ πέρα το display του performance. Βρισκόμαστε στο climb mode δηλαδή, οπότε όταν πάει σε cruise και φτάσουμε το top of descent, top of climb, εδώ πέρα θα πάει αυτομάτως στο next phase που ήταν το cruise. Πλέον μπορούμε και εδώ να βάλουμε σε neutral τίκας. Εγώ συνήθως όταν το climb rate φτάνει στα 1000 σβήνω και τα seatbelt. Τώρα θα τα αφήσω τα seatbelt όμως όλη την ώρα ανοιχτά. Σε αυτή τη μικρή πτήση συνηθίζεται να μην βγαίνει ποτέ η ένδειξη πως δεθείτε ποτέ. Υπάρχει ένα mode που λέγεται Expedite. Είναι εδώ πέρα. Με το Expedite μπορείτε να ανεβείτε πάρα πολύ γρήγορα στο flight level που έχετε βάλει στο MCP. Διαλέγει Green Dot Speed το αεροσκάφος. Δεν φαίνεται εδώ πέρα. Το Green Dot Speed είναι πιο κάτω. Είναι μια πράσινη βουλίτσα πάνω στη σκάλα. Και είναι αυτό που λογαριάζει το σκάφος σαν η πιο καλή ταχύτητα για να κάνετε το πιο καλό climb. Οπότε αν πατήσω Expedite θα ανεβεί 3-4.000 climb προς τα πάνω με 230 knots και ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Αυτό το κάνουμε σε αεροδρόμια που πρέπει γρήγορα μετά την απογείωση να κερδίσουμε ύψος, αλλά δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ και στα καινούργια αεροσκάφη νομίζω ότι το έχουν βγάλει και εντελώς το Expedite. Θα μπορούσα να βάλω τουλάχιστον το approach μας στο Σουτκάρδι. Πατώδιο αλφα ήταν έτσι, πατώδιο αλφα, μέσω LBU. Το έχουμε αυτό έτοιμο. Λοιπόν, φτάσαμε στο cruise altitude μας. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε τα seatbelt ένδειξη, αλλά εμείς τώρα θα κάνουμε ένα κολπάκι. Σας είπα, θέλω να σας δείξω μερικά πράγματα. Θα αφήσουμε το flight plan μας για τώρα και θα κάνουμε έναν ελιγμό προς τα αριστερά μέσω heading mode. Οπότε βάζω με το ροδάκι καινούριο heading, κάνω απότομη στροφή στα turn left 140 και τραβάω το κουμπί για να αλλάξει από nav σε heading mode. Βλέπουμε επίσης ότι το flight path μας δεν είναι άλλο γραμμή, είναι πολλές γραμμούλες μικρές επειδή δεν τις ακολουθεί άλλο και δεν είναι ενεργό αυτή τη στιγμή. Τώρα αυτό γιατί θέλετε το κάνετε? Ίσως πάρετε vectors από τον ATC. Ίσως θέλετε να αποφύγετε κακοκαιρία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που να θέλετε να αλλάξετε το course σας. Εμείς απλά τώρα ας κάνουμε έναν κύκλο ολόκληρο.
κάνουμε ολόκληρο κύκλο, σιγά σιγά. Κανονικά δεν χρειάζεται, αλλά έτσι κερδίζω τουλάχιστον λίγο χρόνο, επειδή είναι όντως πολύ σύντομη η πτήση και θέλω ότι σας δείξω να τα δείξω πριν το top of descent για να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα, έτσι. Αυτό τώρα είναι μια παρένθεση για όσους ενδιαφέρονται για κάποιο παραπάνω. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι θα φύγουμε λίγο μακριά από το route μας, θα στρίψουμε πάλι αριστερά και θα προσπαθήσουμε να μπούμε ξανά στο active flight plan μας. Και μια πάρα πολύ ωραία ιδέα τι θα κάνουμε τώρα. Να σας δείξω και το ένα από τα πιο τέλεια features του Tollis και δουλεύει άψογα, το έχω κάνει πολλές φορές για προετοιμασία, θα σας πω τώρα. Λοιπόν, γυρνάμε απότομα. Θέλω να πάμε στους 180, προς την άλλη μεριά να τα γυρίσω, ώστε να έρθουμε πάλι σε intercept course με το route μας. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε, όχι, θα σας δείξω τώρα, είναι surprise, surprise. Αφήστε λίγο να σταθεροποιηθεί, να τελειώσει ο ελιγμός μας. Κοιτάξτε τι θα κάνω τώρα. Ανοίγω το ICS. Όχι ακόμα. Βιάζομαι, βιάζομαι. Α, θέλω να σας το δείξω πολύ. Και αγχώνομαι. Πρέπει να παρεμπιπτόντως αυτό το νούμερο εδώ πέρα. Μας λέει πόσο off είμαστε από το κανονικό flight route μας. Δηλαδή 12 μίλια left από που θα έπρεπε να είμαστε. Και λοιπόν, τι κάνω, ανοίγω το ICS, πάνω position situations και κάνω safe situation. Κάνουμε τώρα intercept practice, βάζω ό,τι θέλω, safe situation, την έχει τώρα μέσα στην λίστα αυτή. Το κλείνουμε πάλι το ICS και το ξεχνάμε για τώρα. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ τώρα μαζί σας, όπα, στράβωσε λίγο το πιλωτήριο. Αυτό είναι η νέα έκδοση του Headshake. Δουλεύω μαζί με τον προγραμματιστή όμως για να το κάνει fix. Έχω μια beta. Για να φύγει αυτό πρέπει απλά να βγούμε εξωτερικά κάπου και να ξαναβγούμε μέσα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα κόβουμε heading για να μας πάει λίγο στραβά στο flight route μας. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα για να ξαναενεργοποιήσει το flight plan μας, έτσι που πάμε στραβά, θα πατήσουμε το heading, δεν θα το τραβήξουμε, θα το πατήσουμε. Και μόλις το πατήσουμε θα δείτε εδώ πέρα, θα κάνει blue nav. Είδατε, blue nav. Τι σημαίνει αυτό? Αυτός τώρα έχει heading, ναι, heading, αλλά θα κοιτάξει να κάνει intercept το flight path μας το παλιό και να μπει πάλι στην ομαλή λειτουργία του nav. Ωραίο πράγμα, έτσι. Τώρα θα περιμένουμε λίγο και βλέπετε από εκεί που ήταν blue nav
Άρα δηλαδή έγινε πράσινο, που θα πει ότι είναι ενεργό. Και τώρα πλέον βρισκόμαστε πάλι στο full managed mode του αυτόματου πιλότου. Ωραία λοιπόν, βλέπετε δεν σας είπα ψέματα, heading πλέον δεν ακολουθεί και μπαίνει στο flight plan μας. Τώρα παιδες, κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Υπάρχει και άλλος τρόπος να ξαναγυρίσουμε στην πίστα μας και για να μην πρέπει να ξανακάνω αυτόν τον ρελιγμό και χάσουμε άδικα χρόνο, ανοίγω το ICS, πατάω το intercept practice και κάνω load select situation. Αυτό το πράγμα θα σας φέρει ακριβώς έτσι όπως κάνατε save πάλι σε εκείνο το σημείο. Τέλειο, δεν είναι? Έτσι μπορείτε να κάνετε approach practice, μπορείτε να κάνετε πολλά landings, όσα θέλετε. Επειδή όντως δουλεύει τόσο καλό το load and save situations που δεν θα κάνει ποτέ λάθος. Το σκάφος θα είναι πάντα ακριβώς έτσι ρυθμισμένο όπως το αφήσατε όταν κάνατε save. Ναι. Δηλαδή, ας σας το δείξω απλά. Πάω intercept practice, κάνω load selected situation. Όπα, τώρα πολύ γρήγορα και βρισκόμαστε ακριβώς πάλι σε εκείνο το σημείο που πατήσαμε save. Δεν αλλάξε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, και τώρα μπορώ να σας δείξω τη δεύτερη μέθοδο. Αλλάζω το heading πάλι λίγο για να μην πάμε πολύ κόντρα στο flight path μας. Και ξέρουμε ότι το επόμενο waypoint μας είναι το Ανέκι. Μπορούμε να πατήσουμε το MCDU μας, να πάμε στο Direct Page και στο Direct μπορούμε και διαλέγουμε τώρα ένα waypoint που θέλουμε να κάνουμε Direct. Ίσως επειδή και μας πει ο ATC ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτά τα δύο waypoints, θέλει να πάμε κατευθείαν στο Income. Εμείς θέλουμε να πάμε στο Ανέκι, οπότε πατώντας το Ανέκι βλέπουμε ότι βγάζει ήδη μια ένα κίτρινο path που θα μας πει έτσι θα ακολουθήσει αν πατήσουμε Insert. Οπότε ναι, κάνουμε Insert και αυτό που γίνεται τώρα σβήνει το άλλο path, αλλά από εδώ που βρίσκεται η τοποθεσία μας απευθείας με nav πηγαίνει στο Ανέκι. Έχετε παρατηρήσει το FMC μας έβγαλε Enter Destination Data, αυτό μας το βγάζει όταν πλέον θέλει να ξέρει για το προορισμό μας τα στοιχεία. Πάμε με Clear επειδή το διαβάσαμε εδώ και εδώ και ανοίγουμε το MCDU, πάμε στο Performance Initialization, είμαστε στο Cruise Level και πάμε Next Phase και βλέπουμε Approach QNH, πορτοκαλί, δηλαδή για το Test Data ήθελε πρόσφατα τα σημεία. Ανοίγω εγώ το Active Sky, αυτά όμως τα πράγματα μπορείτε να τα κάνετε και από εδώ. Αν πάτε Aircraft Configuration βλέπετε το METAR εδώ που θα χρειάζεται να συμπληρώσετε. Εγώ όμως χρησιμοποιώ το Active Sky μου. Πάω στο χάρτη EDDS, βλέπω Altimeter 1017 QNH 1017. Έλα. Βλέπω ότι έχουμε 10 βαθμούς και ξέχασα εδώ τον αέρα, βλέπουμε είμαστε 320.05. Ωραία, βάλαμε και αυτά. Αν δεν κάναμε ILS approach θα βάζαμε εδώ πέρα τα minimums. Δεν χρειάζονται πλέον επειδή κάνουμε ILS approach. Κλείνουμε και είμαστε εντάξει. Εδώ βέβαια μπορώ να ξαναπάω πάλι πίσω στο τελευταίο phase που ήμασταν. Σκάλα εδώ την βάζω να δω τον επόμενο waypoint όπως σας είχα πει και εδώ την αφήνω λίγο παραπάνω να δω τι θα γίνει τελικά και κοτεύουμε στο top of descent. Περίπου 20 μίλια πριν το top of descent εγώ ξεκινώ με την προετοιμασία μου, αλλά και θα δείτε σε μερικά αρχίδια να λέει και 60, όπως θέλετε εσείς το κάνετε βασικά, είναι απλά προετοιμασία. Όταν λέω προετοιμασία λέω να βάλουμε τα QNH, να βάλουμε τα seatbelt, τα φώτα, οτιδήποτε. Λοιπόν, είμαστε ήδη πέρα από τα 20 μίλια.
Τώρα θα κάνουμε descent. Εγώ θα διαλέξω τώρα απλά 150 flight level για να σας δείξω πως κάνουμε το πρώτο step descent. Και πριν το top of descent διαλέγω στο MCP μου το altitude που θέλω να κατεβώ. Ας το κάνουμε 10, δεν πειράζει. Και λίγο πριν φτάσω ή λίγο όταν περάσω το top of descent θα ξεκινήσω το manage descent mode. Το manage descent είναι όπως και το manage climb. Θα ξεκινήσει την κάθοδο σε αυτό εδώ πέρα το ύψος που έβαλα στο MCP, αλλά θα προσέχει και τα restrictions του MCDU. Οπότε αν εγώ εδώ έβαλα 10.000 αλλά υπάρχει restriction αργότερα στα 12, δεν θα κατεβεί κάτω από τα 12. Θα κάνει ακριβώς αυτό που λέει το MCDU. Αν το τραβούσα, όπα, anti-ice μας έβαλε, οπότε μας λέει να ανοίξουμε anti-ice. Βάλουμε και το wing anti-ice για σιγουριά. Κοίτατε εδώ κάτω. Και πατάμε μια τελίτσα. Αν τραβούσαμε θα γίνει open descent και θα ξεκινήσει απάντη κάθοδο χωρίς να προσέχει restrictions. Και αν πατήσω expedite μετά θα κάνει emergency descent. Οπότε πατάμε. Βλέπουμε by throttle idle descent. Δεν λέει op test. Αν έλεγε op descent θα είχαμε το open descent. Και θα πέσει στα 10.000 όπου έχει arm το alt, οπότε θα μείνει σε 10.000. Εδώ βλέπουμε η mob ένδειξη. Αν βρισκόμαστε εδώ ανάμεσα με το πράσινο ανάμεσα στα δύο βελάκια, είμαστε σε πολύ καλό flight path. Αν είμαστε από πάνω ξέρουμε ότι είμαστε πολύ πιο ψηλά από ό,τι θα έπρεπε να είμαστε για το προγραμματισμένο flight path μας. Κάναμε την κάθοδο, είναι ανοιχτά τα seat belts μας. Anti-ice τα ενεργοποιήσαμε επειδή μας το ζήτησε. Και για τώρα είμαστε μια χαρά. Ο διάδρομος της Stuttgart είναι αρκετά μεγάλος, οπότε auto brake θα το βάλω σε... θα το βάλω low. 10-10 θα ήταν το QNH, θα το αλλάξουμε σε 6.000 πόδια που είναι το transition altitude. Σκάρα που κατεβάζω ακόμα λίγο. Βλέπουμε, μπορούμε να πάμε και στο progress page εδώ. Πάμε εδώ πέρα τα VDEV. Βλέπουμε πόσο off είμαστε από το flight path, τα MOV. Βλέπουμε ότι είμαστε ακριβώς πάνω. Σωστά δηλαδή. Εδώ στα report μπορούμε να δούμε πότε πιστεύει ότι θα φτάσουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα το distance, πότε θα φτάσουμε. Και για κάθε waypoint το έχει αυτό. Αν δεν έχετε φτάσει στο top of the descent σας, σας λέει και πότε, πόσο θα χρειαστεί ακόμα να φτάσετε στο top of the descent. Όλα αυτά μέσα στο progress. Πλάπαν το είπαμε, performance, είπαμε data, rad nav, άλλη φορά. Εδώ απλά αλλάζουν οι συχνότητες του VOR και του ILS. Αυτά τα βάζει το Airbus μόνος του. Οπότε το MCDU ξέρει πότε πρέπει να βάζει ποια συχνότητα. Αυτό είναι ενδιαφέρον πολύ όταν κάνουμε manual VOR. Θα σας το δείξω όμως με ένα άλλο tutorial. Fuel prediction την είδαμε στο initialization ήδη. Secondary flight plan δεν υπάρχει ακόμα στο TOLIS. Και νομίζω έχουμε πει τα πάντα. Περνάμε στο perf page. Και φτάνουμε στη Stuttgart. Σιγά σιγά, Ludwigsburg. Εδώ λοιπόν είναι η Stuttgart. Εδώ είναι η Α8. Είναι η Α8 που χρησιμοποιώ για να πηγαίνω στη δουλειά μου καθημερινά. Και εδώ πάνω στην Α8, εδώ βλέπετε ότι βρίσκεται το αεροδρόμιο της Stuttgart. Εμείς θα έρθουμε από εδώ πέρα στην 25. Και βλέπετε όταν περνάω εδώ από τη δουλειά για να πηγαίνω πρωί όταν έρχομαι, όταν τα αεροπλάνα έχουν αποδοθεί και κάνουν descent, είναι απίστευτο θέαμα να τα βλέπεις να σκάνε λίγα πόδια πάνω από το κεφάλι σου. Ας αφήσουμε το map και πάμε στα chat μας. Βλέπουμε Badzo, LBU. Ανοίγουμε το approach που είπαμε. Είπαμε είμαστε ILS 25. Χρειαστεί να βρισκόμαστε
Η ένταση σε έψη του Ούντζελ που είναι 4.000 πόδια. Και επειδή όπως σας είχα πει δεν υπάρχει κάποιο ATC και δεν χρειάζεται να ζητήσω άδεια για κάπου. Και ξέρω ότι το Manage Descent κρατάει τα... πώς λέγεται, τα restrictions. Μπορώ και εδώ απλά βάζω 4.000 από τώρα για να διευκολυνθώ. Επειδή δεν είχα φτάσει για να κάνει level off, θα πάρει τα 4.000 χωρίς να πρέπει να το πατήσω. Καταλάβατε έτσι. Μόνο όταν κάνει level off το altitude που έχετε προεπιλέξει πρέπει να το ξαναπατήσετε. Αλλιώς δεν χρειάζεται. Τώρα βλέπουμε και πολύ καλά ένα παράδειγμα. Εμείς βάλαμε τα 4.000, αλλά έχει ένα restriction κάπου 5.000. Οπότε εκεί που υπάρχει η restriction 5.000, που είναι μάλλον πάνω του Ludwigsburg, θα σταματήσει στα 5 και δεν θα συνεχίσει στα 4. Μόλις περάσει όμως το waypoint με το restriction αυτό, θα συνεχίσει να κάνει την κάθοδο στα 4.000. Κάνω λίγο ένα cut για να είμαι και πάλι σίγουρος ότι από τώρα μπορώ να το συνεχίσω. Αυτό που θα κάνω τώρα όμως είναι και ένα save πρώτα. Οπότε αν κρασάρει για κάποιο λόγο μπορώ να ξεκινήσω από το tutorial. Τώρα πλέον που σας έδειξα από το σύστημα μπορώ να το χρησιμοποιήσω κιόλας. Κάνω ένα cut. Τελείωσε λοιπόν το cut μας. Έγινε ανανέωση καιρού από το Active Sky. Μακάρι σε κάποιο update στο μέλλον να γίνεται αυτό λίγο πιο ομαλό. Υπάρχει μια ρύθμιση που το κάνει πολύ πιο ομαλή, αλλά δεν την προτείνω. Είναι Global Perception λέγεται στο Active Sky, αλλά δεν μου αρέσει πολύ επειδή έχει κάποια λαθάκια, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ, θέλω να κάνω μαζί σας το Descent. Descent γίνεται, είμαστε κάτω από το flight path, καλύτερα λίγο πιο κάτω παρά πιο πάνω. Εδώ το LBU. Θα δούμε εδώ πέρα υπάρχει το Decelerate Point. Μετά το Decelerate Point είναι το D. Λογικά θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτομάτως το Approach Phase. Και εμείς κατεβάζουμε ταχύτητα και ανοίγουμε flaps και κάνουμε όλη τη διαδικασία, gear up κτλ. Κάτι νομίζω ότι ξέχασα να σας πω, αλλά θα το θυμηθώ σίγουρα αργά πάλι. Όχι, κανονικά μια χαρά είμαστε. Ναι, το transponder θα μπορούσα να το κάνω τώρα below για το TCAS, αλλά δεν χρειάζεται. Κακοκαιρία δεν είδαμε στο weather radar. Μόλις περάσουμε τα 6.000 πόδια, αλλάζουμε το QNH σε 10-17. Είμαστε πολύ καλά. Πλέον μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και τα φώτα μας για το landing. Τι ξέχασα, τα wing lights είχα ανοιχτά όλη την ώρα. Αυτά φυσικά έπρεπε να τα κλείσω πριν ξεκινήσω και αφού είχε ξημερώσει ούτως ή άλλως. Οπότε εδώ τα wing lights δεν πρέπει να είναι αναμένα όλη την ώρα. Εντάξει, ήταν τραγικό, κάψαμε λίγο ρεύμα παραπάνω. Μόλις παραβρεθούμε τώρα επάνω σε αυτή τη γραμμή και ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας ελιγμός ακόμα για το runway, για το localizer, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε εδώ με localizer. Το κάνουμε αυτό σε λίγο. Το βασικό είναι μόνο να ξέρετε ότι η γραμμή που θα κάνει intercept το runway να την περάσετε, όσο δεν θα γίνει ποτέ localized intercept. Okay. Οπότε επειδή ξέρουμε ότι θα στρίψουμε τώρα δεξιά, ξέρουμε ότι εδώ πέρα η γραμμή αυτή συνεχίζεται μέχρι εδώ πέρα. Και αν είμαστε εδώ και μετήσουμε localize, καθώς κατεβαίνει από εδώ θα κάνει αυτομάτως το localizer να στρίψει. Και μόλις πιάσει το localizer δεν κοιτάει άλλο τα waypoints, κοιτάει το localizer. Εγώ από τώρα βάζω σε 10-17 όπως θέλαμε. Ignition. Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να είναι τώρα στο start λόγω του anti-ice. Δεν μου έχει τύχει anti-ice ακόμα με το Tollis.
Ωραίο το δόλες, μ' αρέσει πάρα πολύ. Να και το αεροδρόμιο μας. Εδώ κάτω από το σύννεφο. Μισή ώρα το πρωί, local time. Δεν μας έβρεξε. Βασικά νόμιζα ότι είχα δει βροχές εγώ στο Active Sky. Όχι, δεν είχε τελικά. Α, θα ερχόντουσαν. Αλλά τώρα δεν έχει και δεν μας ενοχλεί κιόλας. Navigraph chart λέει, πολύ ωραία, βλέπουμε εδώ πέρα το βελάκι, ακολουθεί ακριβώς το approach που διαλέξαμε. Decelerate point, βλέπουμε μόλις το παθήσου περάσουμε το decelerate point, πάει εδώ πέρα approach, approach, τέλεια, κατεβαίνει η ταχύτητα πιο πολύ. 2500. Intercept altitude, έχουμε 4000. Πατάω localize, θα μπορούσα να το κάνω και νωρίτερα. Βλέπουμε ότι είναι arm και μόλις πιάσει τη συχνότητα θα γίνει πράσινο το localize και θα αφήσει το nav mode. Αφού πιάσει localize θα ενεργοποιήσουμε και το approach. Localize έπιασε, πατάμε και approach. Το approach είναι αυτό που θα μας κάνει να μας πιάσει το glide slope. Glide slope είναι δηλαδή αυτό που θα μας κατεβάσει αυτόματα μετά στο διάδρομο. Approach λοιπόν, βλέπουμε glide slope armed, localizer έπιασε, σε λίγο θα πιάσει και το glide slope πάνω από το intercept point UNSO. Glide slope πιάστηκε και τώρα θα κάνει την κάθοδο εντελώς αυτόματα. Στα 2000 πόδια κατεβάζουμε το landing gear, θέλει λίγο να κατεβάσουμε ταχύτητα, δεν μου αρέσει, είμαστε λίγο γρήγοροι. Λίγο speed break, θέλω να πάω κάτω από 200 για να ανεβάσω την πρώτη flap. Ανοίγω τα LS, τα LS είναι να βλέπω, βλέπετε το localizer αν είναι όντως σωστά ακόμα. 2500. Ακόμα λίγο γρήγοροι είμαστε, λίγο παραπάνω speed break. Βάζω το πρώτο μου flap στο σήμα, κατεβάζω το δεύτερο μου flap ή όχι το τρίτο, αυτό είναι feeling. Οπα. Δεν ξέρω γιατί μου τρέχει τώρα έτσι, κανονικά θα έπρεπε. Αν φυσικά το MCDU σίγουρα λέει εδώ πέρα, όχι, και το έγινε σαν τα τρία κανονικά, δεν ξέρω γιατί τόσο βιάζεται. 2000. Λοιπόν, landing gear κατεβάζουμε, cabin check, flaps full, δεν μπορώ γιατί για κάποιο λόγο έτρεξε πολύ, ίσως κάποιος δει το σφάλμα. Άρα μια σκάλα έλειπε, λείπει, ωραία, τώρα μπορώ. Πολύ ωραία, flaps full, spoiler arm, speed brake δεν χρειάζομαι τώρα πλέον άλλο, οπότε τη βάζω σε arm και είμαστε έτοιμοι για το approach μας. Να η α8, σας είπα, πιάνω δουλειά. Αυτό εδώ πέρα δεν υπάρχει, είναι το flatten airport της Aerosoft που δεν ταιριάζει με το όρθο μου. Θα αποσυνδέσω τον αυτόματο να δοκιμάσω manual land. Τώρα είμαι λίγο αγχωμένος να σας δείξω αν γίνει battery ή όχι.
Στο land τι προσέχουμε όταν κάνουμε μόνοι μας? Flare, δηλαδή τραβάμε προς το μοχλό προς εμάς στα 50, και retard, δηλαδή παίρνουμε το throttle εντελώς στα 20. Δεν μας λέει ότι τα αντιάζει τα ανοιχτά. Θα μπορούσαμε να τα κλείσουμε, αλλά τώρα αφού δεν κάναμε κάτι, μη ρισκάρουμε τίποτα, οπότε όχι. 300. Είμαστε εδώ καθαρά. Λοιπόν, απενεργοποιώ. Βάζω το master caution. Το έχω στο χέρι πλέον. 100. Φλέω. Retard. Retard. 10. 5. Όχι, δεν κάναμε butter. Κάτω. Φρένο. Reverser. Δεν θέλει πολύ. Όπα, κάνω να στρίψει λίγο. Πολύ ωραία. Έλα στη μέση, αγόρι μου. Φέρνουμε τα flaps πάλι στη θέση μας. Βάζουμε taxi light. Αυτά τα φώτα τα κλείνουμε. Ανοίγουμε APU. Και αυτό ήτανε. Παιδιά, εύχομαι να σας άρεσε. Κλείνουμε τα συστήματα ένα-ένα σιγά-σιγά. Ξέρει, εννοείται αν δεν χρειάζεται. Εύχομαι πολύ να σας άρεσε, να σας βοήθησε. Να σας έδειξα πράγματα που δεν ξέρατε. Και σας υπόσχομαι, ακολουθούν καινούργια tutorial για το TOLIS με ωραία αεροδρόμια, με ωραία approach και... ναι, και θα σας αρέσει πολύ. Αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι σήμερα. Break fan. Εδώ λέει τα φρένα μας είναι πολύ ζεστά, μπορούμε να ανοίξουμε το break fan, δηλαδή να κρυώσουν λίγο τα φρένα. Αυτό είναι βασικό αν θέλουμε να συνεχίσουμε τώρα κάπου. Θα μας πει αν είναι πολύ, αν καίει πολύ τα φρένα, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο μέχρι να κάνουν cool down για να κάνουμε την επόμενη μας πτήση. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν πετυχαίνω τη γραμμή σήμερα. Επειδή πάντα κοιτάω να μην κάνω κάποιο λάθος. Εδώ είναι η κάρδη. Εδώ η α8, εδώ περνάω. Πάλι στρίψαν πολύ δεξιά. Έχουμε και το τσάρ και το airport μας στα gate. Και τώρα βασικά θα κάνουμε το shutdown. Αφού η APU μας καίει και μας παρέχει ρεύμα, μπορούμε ήδη τώρα να ξεκινήσουμε να κλείσουμε την τουρμπίνα 2, δεν μας χρειάζεται. Στρίψουμε εδώ δεξιά. Έχουμε εδώ στα gate auto gate, οπότε δεν θα έπρεπε να βγω στην εξωτερική για να το παρκάρω σωστά.
Έλα ακόμα λίγο. Τι γίνεται? Όχι. Τι έγινε τώρα, τι δεν πάει? Ωραία. Οκ. Βγάζουμε και τη δεύτερη. Handbrake. Έχετε το AutoGate. Brakes hot. Αυτό βάλαμε και το brake fan για να μας τα κρυώσει λίγο. Αυτό λοιπόν. Φτάσαμε. Και μπορούμε τώρα να σβήσουμε πάλι τα συστήματα και όπως τα ενεργοποιήσαμε. Αυτό για τώρα. Και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να δείτε πάλι ένα βίντεο δικό μου. Εύχομαι να σας άρεσε. Και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, αφήστε μου ένα σχόλιο. Χαίρομαι για κάθε like. Και θα δείτε στα επόμενα επεισόδια πόσο πλάκα έχει το Tollis και πόσο καλό είναι για το X-Plane. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.